Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Είμαι πάλι με τον Φίλιπ και θα σχολιάσουμε μία ακόμη χριστουγεννιάτικη ταινία. Η ταινία μας αυτή τη φορά είναι το Surviving Christmas που βγήκε το 2004. Σκηνοθέτης είναι ο Mike Mitchell και πρωταγωνιστούν ο Ben Affleck, η Catherine O'Hara, η Christina Applegate και ο James Gandolfini. Κρατάει μια μισή ώρα και αφορά έναν κεντρικό εκατομμυριούχο που έχει πολλά ψυχολογικά τραύματα που αυτά φέρουν ως αποτέλεσμα τον μεγάλο του φόβο για τη μοναξιά, δεν θέλει να μείνει μόνος και γι' αυτό στα Χριστούγεννα τα οποία περνάει τώρα πάει και βρίσκει και νοικιάζει την οικογένεια η οποία μένει στο σπίτι το οποίο μεγάλωσε. Η ταινία μας ξεκινάει με ένα πολύ στανταράκι, ένα μοντάζ από διάφορες σκηνές που βλέπουμε ότι έρχονται τα Χριστούγεννα και βλέπουμε και το Σικάγο, βλέπουμε και την πόλη. Όλοι είναι όλοι με στο Christmas ψώνια, ναι. Οι βασίλειδες παντού. Οπότε ξεκινάει πολύ κανονικά, αλλά στα δύο τελευταία shots γίνονται περίεργα πράγματα και ειδικά στο τελευταίο που βλέπουμε μια γιαγιά να κάνει μπισκότα, αλλά δεν έχει χαρούμενες φατσούλες στα μπισκότα, έχει στεναχωρημένες φατσούλες και εν τέλει βάζει το κεφάλι της στο φούρνο. Και αυτό μας προειδεάζει ότι η ταινία θα είναι λίγο περίεργη και δεν θα είναι η κλασική τυπική χριστουγεννιάτικη οικογενειακή ταινία. Όπως είπαμε, ο πρωταγωνιστής μας φαίνεται ότι έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα λόγω του παρελθόντος του, τα οποία και αναλύει. Και όλη η φάση είναι πάρα πολύ περίεργη ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Το γεγονός ότι πάει και νοικιάζει αυτή την οικογένεια, της προσφέρει λεφτά για να περάσουν τα Χριστούγεννα μαζί και να υποδηθούν ότι είναι η οικογένειά του και αποκαλεί το αντρόγινο μαμά και μπαμπά και το παιδί τους αδερφέ και κάνουν ό,τι θα έκανε μια κανονική οικογένεια, είναι πάρα πολύ περίεργο. Ως ένα βαθμό creepy. Ταυτόχρονα όμως, από αυτή την περίεργη φάση προκύπτουν και όλες οι αστείες καταστάσεις και όλο το χιούμορ της ταινίας. Όλα τα, αν όχι όλα τα περισσότερα τουλάχιστον αστεία που υπάρχουν. Και νομίζω αυτό δουλεύει. Δηλαδή, ο σκοπός της ταινίας είναι και όλες να βγάζει αυτό ότι είναι περίεργη. Αυτή την περίεργη, ναι, το creepy ακόμα. Ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά δεν σταματάει να είναι creepy και περίεργο το ότι ένας άγνωστος απλά ήρθε σε αυτήν την οικογένεια και αυτοί απλά τον δέχτηκαν να είναι μέσα στο σπίτι τους. Ναι, αλλά δέχτηκαν με πληρωμή. Πολύ μεγάλη κιόλας. Εντάξει, αλλά... Αυτό που με προβληματίζει σε όλη τη διάρκεια της ταινίας είναι πώς μένει ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ο Ντρίου, ο Ben Affleck. Γιατί... Ναι, μεν τα κάνουν όλα αυτά, αλλά η οικογένεια δείχνει ότι ξυνίζεται και ότι σπάζεται με όλα αυτά που θέλει να κάνουν και του δείχνουν αυτή τη δυσαρέσκεια, αλλά αυτό συνεχίζει και το τουλάχιστον έτσι δείχνει ότι το ευχαριστιέται και ότι παίρνει αυτό που θέλει. Αλλά εγώ απορώ ότι όντως το ευχαριστιέται. Πώς γίνεται να το ευχαριστιέσαι όταν όλοι γύρω σου δείχνουν ότι δεν σε θέλω και μου τη σπάς. Όπως είναι λογικό, στη συνέχεια της ταινίας δημιουργούνται σχέσεις ανάμεσα στους χαρακτήρες που γενικά υπάρχει ένα θεματάκι με το ότι όπως ακριβώς επειδή είναι ξυνισμένοι μαζί του δεν μας δείχνει αυτή την κλιμάκωση ναι, που δημιουργούνται που έρχονται κοντά και δημιουργούνται συναισθήματα. Και το μεγαλύτερο νομίζω πρόβλημα και εκεί που φαίνεται κυρίως είναι στην κόρη του ζευγαριού που εμφανίζεται και αυτή ξαφνικά χωρίς να το θέλει και ο Ντρου, γιατί δεν είχε ποτέ αδερφή. Γιατί αποφασίζουν και πάνε για έλκυθρο σε κάποια φάση. Και εκεί λίγο μαλώνουν και καλά. Πειράζονται μεταξύ τους. Και καταλήγουν να κάνουν μαζί έλκυθρο, σε ένα έλκυθρο. Και πέφτουν τέλος πάντων μετά από λίγο. Εκεί που πέφτουν ένας δίπλα στον άλλον, πάλι έτσι πειράζονται. Και είναι έτοιμοι να φιληθούν. Και είναι έτοιμοι να φιληθούν. Που δεν μας το δείχνει καθόλου η ταινία αυτό πιο πριν, δηλαδή ότι κάπως ήρθαν πιο κοντά, γιατί... Το πώς αναπτύχθηκαν έτσι, ναι. Συναισθήματα συμπάθειας... Ναι, γιατί ούτε αυτό φαίνεται, ούτε φαίνεται να πειράζονται μεταξύ τους.
πιο πριν. Ναι. Και είναι, δηλαδή, όταν το βλέπαμε, ο μόνος λόγος που έρχονταν στο μυαλό ότι φιλιούνται είναι επειδή απλώς είναι κορίτσι αγόρι. Αντιθέτως, μας δείχνει ότι αυτή η κόρη δεν το θέλει καθόλου αυτό, δεν τον θέλει σπίτι, το θεωρεί όλο παράλογο και τρελό και κάνει τα πάντα για να είναι μακριά του, να μην του μιλάει. Δηλαδή, μας δείχνει στην αρχή μια κανονική έχθρα και κανονικό μίσος, όχι αυτό το παιχνιδιάρικο που μπορεί να δείχνουν σε άλλες ταινίες που τελικά καταλήγουν οι δύο χαρακτήρες μαζί. Πάνω σε αυτό είναι μια σκηνή στο τέλος που ο Ντρου πάει και βρίσκει αυτή την κοπέλα και της μιλάει, τέλος πάντων. Λέει ότι τώρα βρήκα μια οικογένεια, έχω μαμά, μπαμπά και μια αδερφή και μετά τη φυλάει. Ήταν λίγο περίεργο. Αρκετά περίεργο. Και ένα τεχνικό λάθος, όταν πάνε για έλκυθρο, τους πάει με ένα ελικόπτερο στην κορυφή ενός βουνού, που φαίνεται πολύ απότομη και με βράχια και άδεια, τέλος πάντων, είναι μια απότομη πλαγιά με χιόνι, και τη στιγμή που πέφτουνε με το έλκυθρο, ξαφνικά βρίσκονται μέσα σε 1000 δέντρα και ένα δάσος, το οποίο φαινόταν ότι δεν βρίσκεται ακριβώς εκεί κάτω. Βρίσκεται σε διαφορετικό υψόμετρο, γιατί στο βουνό που και καλά προσγειώνεται το ελικόπτερο δεν υπάρχει ούτε θαμνάκια, δεν υπάρχει, ναι, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ψηλά. Κάτι που μου φάνηκε περίεργο ήταν μερικές φορές ο τρόπος με τον οποίο έπαιζε τον χαρακτήρα ο Ben Affleck, τον Drew. Γιατί ναι, ήταν κεντρικός, ήταν έτσι πολύ... Αγωμανής. Ναι. Αλλά μερικές φορές έκανε μια φωνή η οποία σαν να την πίεζε, δηλαδή εγώ νιώθα σαν να την... Να το κοροϊδεύει, ναι. Μετά βέβαια μου πέρασε από το μυαλό ότι ίσως είναι ο τρόπος ερμηνείας του χαρακτήρα από τον ηθοποιό και ότι έτσι εκφράζει με αυτή την πίεση του λόγου τα προβλήματά του. Γενικά ήταν μια πολύ τυπική σκηνοθεσία και αυτό. Το soundtrack αποτελούνταν από τα πιο κλασικά και διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Και παρόλη αυτή την περίεργη φάση, εν τέλει όλοι οι χαρακτήρες έρχονται κοντά, γίνονται μια μεγάλη οικογένεια, όλοι καταλήγουν μαζί και ξεπερνιέται όλη αυτή η τρέλα που υπήρχε. Βαθμολογία. Δεν ήταν μια τυπική ταινία χριστουγεννιάτικη, όσο αφορά τουλάχιστον την αρχή και την μέχρι τη μέση. Το τέλος βέβαια ήταν, και η κορύφωση της ταινίας είναι... Πολύ κλασική, ότι ξεπερνιούνται όλα και είμαστε μαζί. Αλλά πρέπει να πω ότι το διασκέδασα, νομίζω ένα 5,5 στα 10. Εγώ νομίζω θα της βάλω ένα 6, γιατί ήταν μια διαφορετική ιστορία παρά το κλισέ τέλος της. Ήταν και αστεία. Δεν με πείραξε τίποτα από όλα αυτά που είπαμε, απλά ήταν πάρα πολύ περίεργο να το βλέπεις να γίνεται. Δηλαδή προσπαθούσα να μπω στη θέση τους και να πω πώς το κάνουν, πώς τον δέχονται και όλα αυτά. Αλλά εντάξει, πέρασε η ώρα. Ωραία. Οπότε ένα 6. Δείτε την άμα θέλετε, άμα θέλετε να περάσετε απλά την ώρα σας χωρίς να σκέφτεστε. Πείτε μας τα σχόλια που έχετε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.